Νιώθω ένα αίσθημα ευθύνης για τους συμπολίτες μου που αναλαμβάνω να εκπροσωπήσω και θέλω να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Η πρωτιά σε σταυρούς είναι, αν θέλετε, και η επιβράβευση των προσπαθειών μου και του αγώνα μου. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτό της Κυριακής για το ΠΑΣΟΚ, που απέδειξε έμπρακτα ότι η επιστροφή του κινήματος δεν ήταν λόγια του αέρα, αλλά πραγματικότητα, και αυτό το κατάφερε χάρη στους πολίτες που επέστρεψαν στο ιδεολογικό του σπίτι. Ήταν μια κοινή προσπάθεια όλων μας, από τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι τους υποψηφίους, τις νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε ο παλμός της επανόδου του ΠΑΣΟΚ και αυτό αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η Κρήτη και το Ηράκλειο έστειλαν το χορό των καλών αποτελεσμάτων για το ΠΑΣΟΚ, αφού στο νομό Ηρακλείου κατακτήσαμε ποσοστό σχεδόν 22%. Στην Κρήτη, από τον ένα βουλευτή φτάνουμε στους 4 και μάλιστα μιλάμε για μια πλήρη ανανέωση, για νέα πρόσωπα, για νέους ανθρώπους με εμπειρία από άλλα πεδία δράσης, που πιστεύω ακράδαντα ότι θα φέρουν και την ανανέωση που έχει ανάγκη και το ελληνικό κοινοβούλιο. Όμως και σε πανελλαδικό επίπεδο, ο στόχος επιτεύχθηκε, αφού ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε απευθύνει κάλεσμα με στόχο ένα διψήφιο ποσοστό, το οποίο και ήρθε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε όμως ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αυτή της 25ης Ιουνίου, στην οποία το ΠΑΣΟΚ, έχοντας μια ολοφάνερη δυναμική, θα προχωρήσει με συνοχή και ομόνοια για να πετύχει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, τόσο σε επίπεδο επικράτειας, όσο και στο νομό Ηρακλείου. Από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, εισπράξαμε ένα ισχυρό ρεύμα και την αυτοπεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και εμείς να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε για τους πολίτες με ακόμη ισχυρότερη φωνή. Thank you.